Καλή μου φίλη, γεια σας και πάλι. Από τα μηνύματα που με στέλνετε, βλέπω ότι υπάρχει πολλή ανησυχία όσον αφορά το θέμα για το ποιο θα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως και για το πότε πρέπει να φύγουμε στα βουνά. Γι' αυτό λοιπόν αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο για να σας εξηγήσω ποιο θα είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως και το πότε πρέπει να φύγουμε στα βουνά, έστω και την τελευταία στιγμή. Αν και δεν θα πρότεινα την τελευταία στιγμή, αλλά εν πάση περιπτώσει θα συζητήσουμε αναλυτικότερα το θέμα μετά το intro. Πάμε! Ας θυμηθούμε πρώτα το εδάφιο όπου μιλάει για το βδέλυγμα της ερημώσεως, το οποίο είναι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 24, στίχος 15, το οποίο λέει: «Όταν θα δείτε το βδέλυγμα της ερημώσεως, για το οποίο έχει μιλήσει ο Δανιήλ ο προφήτης, να κάθεται στο τόπο Άγιο, τότε ο αναγνώστης σας καταλάβει». Και εκεί πέρα είναι που μας λέει συνέχεια: «Αυτός που θα είναι στην ταράτσα, ας μην κατέβει για να πάρει ούτε το ένδυμά του, αυτός που θα είναι στον αγρό ας μην γυρίσει πίσω», και γενικότερα προτρέπει τους ανθρώπους σε μια ξαφνική φυγή στα όρη. Αυτό όμως γιατί το κάνει, ας τα πάρουμε στα πράγματα από την αρχή. Πρώτα ας δούμε τι θα μπορούσε να είναι το βδέλυγμα της ερημώσεως. Να θυμηθούμε κάτι λίγο, γύρω στο 160 μετά προ Χριστού, ένας ονόματι Αντίοχος ο Επιφανής τοποθέτησε στο ναό του Σολομώντος, δηλαδή σε τόπο Άγιο, ένα ειδωλολατρικό άγαλμα, το οποίο πρόσφερε θυσία ένα ζώο μέσα στο ναό του Θεού, στο άγαλμα αυτό. Και οι άνθρωποι μετά από αυτό δυσαρεστήθηκαν και εξαγριώθηκαν και ερήμωσαν τον τόπο, και γι' αυτό αυτό χαρακτηρίστηκε βδέλυγμα της ερημώσεως. Σήμερα αναμένεται να γίνει κάτι παρόμοιο από τον Αντίχριστο. Δηλαδή, ο Αντίχριστος και μόνο που θα ενθρονιστεί στο ναό του Σολομώντος, που ως γνωστόν είναι ο οίκος του Θεού, και αυτό μπορούμε να το διαπιστώσουμε αν θυμηθούμε το εδάφιο που ο Χριστός είδε ότι μετέτρεψαν τον οίκο του πατρός του, όπως λέει, σε οίκο εμπορίου και τα γύρισε όλα ανάποδα και τα διάλυσε όταν κάναν παζάρια στο ναό του Σολομώντος και τους είπε: «Μετατρέψα τον οίκο του πατρός μου σε οίκο εμπορίου». Δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι τόπος Άγιος. Ο Αντίχριστος λοιπόν θα ενθρονιστεί στο ναό του Σολομώντος και θα ζητήσει από τους ανθρώπους να προσκυνήσουν την εικόνα του και να τον λατρέψουν και να δεχθούν φυσικά το χάραγμά του. Αυτό θα το κάνει ο Αντίχριστος στη θέση του αληθινού Θεού. Αυτό από μόνο του αποτελεί ένα βδέλυγμα, και εδώ είναι που μας προτρέπει ο Χριστός να ερημώσουμε τις πόλεις και να φύγουμε στα όρη. Γιατί όμως μας λέει τότε? Θα σας το απαντήσω. Είναι μια τελευταία ευκαιρία που δίνει ο Χριστός από την πολλή αγάπη που μας έχει ως ανθρωπότητα και πολύ περισσότερο στους πιστούς του. Αν δεν φύγουμε και τότε εις τα όρη, θα καταστραφούμε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να το αφήσουμε για την τελευταία στιγμή όπου ο Θεός μας δίνει την τελευταία μας ευκαιρία. Θα είναι καλύτερα να προετοιμαστούμε και να φύγουμε από πιο πριν. Ο Χριστός όμως μας λέει τότε, έστω και την τελευταία στιγμή, και γι' αυτό μιλάει για ξαφνική εκένωση την τελευταία στιγμή, γιατί η ξαφνική εκένωση προμηνύεται σε έναν πόλεμο όχι συμβατικό αλλά πυρηνικό. Και μας λέει ο Χριστός την τελευταία στιγμή έστω να φύγουμε, διότι ο πυρηνικός πόλεμος θα έρθει ξαφνικά και απροειδοποίητα. Όχι ότι επειδή κατευθείαν θα γίνει πυρηνικός πόλεμος, γιατί άμα ήταν να γίνει κατευθείαν πυρηνικός πόλεμος, με το που θα καθούν το βδέλυμα της ερημώσεως στον τόπο Άγιο, τότε και που να ακούγαμε την εντολή που μας είχε δώσει ο Χριστός, πάλι θα μπορούσαμε να καταφέρουμε να φύγουμε έγκαιρα και να τακτοποιηθούμε ώστε να γλιτώσουμε από την πυρηνική καταστροφή. Απλά, από τη στιγμή που θα γίνει το βδέλυμα της ερημώσεως, τότε απροειδοποίητα και ξαφνικά θα ακολουθήσει παγκόσμιος πόλεμος πυρηνικός. Γι' αυτό πρέπει να φύγουμε στα όρη και να φτιάξουμε εκεί υπόγεια καταφύγια,
ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε τις πυρηνικές, να προστατευτούμε από τις πυρηνικές εκρήξεις και από τα οστικά κύματα που θα δημιουργηθούν. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνω ένα βίντεο για το πώς προστατευόμαστε από πυρηνικές καταστροφές. Όσο πιο σύντομα όμως φύγουμε, τουλάχιστον να πάμε να προετοιμάσουμε τα μέρη μας, τα μέρη τα οποία πρόκειται να εγκατασταθούμε κατά τον καιρό εκείνο, τόσο πιο καλά θα είναι για μας. Και το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να κάνετε ένα υπόγειο καταφύγιο. Γιατί το υπόγειο καταφύγιο μπορεί να σας προστατέψει και από μια πυρηνική καταστροφή. Και ακόμα χειρότερα από έναν πυρηνικό πόλεμο που δεν θα γίνει μόνο μία πυρηνική έκρηξη, αλλά θα γίνονται συνεχόμενες πυρηνικές εκρήξεις. Κάποιοι από την άλλη λένε, εντάξει, θα μείνουμε στις πόλεις και θα φύγουμε την τελευταία στιγμή. Με αυτό όμως δεν καταλαβαίνετε ότι το γεγονός ότι σας κρατάει κάτι στις πόλεις είναι ότι δεν έχετε απεξαρτοποιηθεί από την ύλη, ότι ακόμα είστε παγιδευμένοι στην ύλη. Δεν είπα εγώ να φύγουμε από τώρα που μπορούμε να επιβιώσουμε στις πόλεις, αλλά όταν δεν θα μπορεί ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο πιστός να αγοράσει, να πουλήσει, ποιος ο λόγος να κάθεται στην πόλη και να ταλαιπωρείται και να βάζει σε κίνδυνο την πίστη του. Γιατί όταν λέω να βάζει εκείνο την πίστη, να βλέπει ότι όλοι οι άλλοι μπορούν να αγοράζουν, να πουλάνε, να έχουν υλική ευμάρεια και αυτός να μην έχει, είναι πολύ λογικό κάποια στιγμή ίσως να κλονιστεί η πίστη του και να λυγίσει. Γι' αυτό λοιπόν φεύγουμε λίγο νωρίτερα στα βουνά για να μπορέσουμε εκεί να τακτοποιηθούμε, να απεξαρτοποιηθούμε από την ύλη και να ζήσουμε όπως θέλει ο Θεός. Όποιος το αφήσει για την τελευταία στιγμή, ναι μεν πάλι μπορεί να σωθεί, αλλά θα είναι πιο δύσκολος ο τρόπος σωτηρίας του. Γιατί όπως έχω πει και πρωτύτερα, ο πυρηνικός πόλεμος δεν θα μας προειδοποιήσει, θα γίνει ξαφνικά και απροειδοποίητα. Το λοιπόν αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε στον πυρηνικό πόλεμο είναι πρωτίστως να προστατευτούμε από την έκρηξη και από το οστικό κύμα και μετά φυσικά από την ακτινοβολία. Αυτά όλα μπορούμε να τα πετύχουμε μόνο αν κάνουμε ένα υπόγειο καταφύγιο. Προστατευόμαστε και από τα τρία συγχρόνως. Τώρα θα μου πείτε άλλοι, ναι, αλλά ο πυρηνικός πόλεμος θα γίνει στις πόλεις. Εμείς μόνο που θα φύγουμε στα βουνά θα είμαστε ασφαλείς. Και ποιος μας εγγυάται ότι δεν θα ρίξουν πυρηνικές βόμβες και στα βουνά? Μας το εγγυάται κανένας? Όχι. Γι' αυτό κοιτάξτε από τώρα τουλάχιστον να βρείτε ένα μέρος και προετοιμάστε το για οποιαδήποτε κατάσταση. Να είναι έτοιμο να πάτε, να το έχετε σαν καταφύγιο. Και μη σκέφτεστε πια την υλική ευμάρεια. Ναι, μεν είναι καλό να έχουμε υλική ευμάρεια, με βάση το πώς σκεφτόμαστε εμείς είναι καλό, έτσι, γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι καλό. Ο διάβολος γνωρίζει πολύ καλά ότι η υλική ευμάρεια στους ανθρώπους τους ρίχνει σε λύθη και σε πορεία εκτός Θεού. Και επίσης γνωρίζει και το άλλο, ότι ο πόθος των ανθρώπων για υλική ευμάρεια είναι πολύ δυνατός. Και γι' αυτό μην ακούτε προφητείες περί υλικής ευμάρειας και καλοπέρασης. Τέτοιες προφητείες μόνο του διαβόλου θα μπορούσαν να είναι και κανενός άλλου, για να μας κρατάει σε λύθη και σε πορεία εκτός Θεού. Αυτό που έχουμε εμείς να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε από τώρα. Και δεν λέω από τώρα να εγκαταλείψετε τις πόλεις, λέω από τώρα να βρείτε ένα μέρος να το προετοιμάσετε και να μην το αφήσετε για την τελευταία στιγμή. Αυτά είχα να σας πω φίλοι μου για αυτό το θέμα. Ελπίζω να σας βοηθήσουν και να μην μείνετε απροετοίμαστοι και σας πιάσουν όλα ξαφνικά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.